εάν ο Πρωθυπουργός μετράει την αποδοχή ή τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας κλεισμένο στο μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας τους δείκτες και τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων, τότε νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει τις πιο λαθασμένες επιλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι όπως τον Μάιο βρεθήκαμε με δημοσκοπικούς δείκτες που έδιναν ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που κατεγράφει στις κάλπες, έτσι και τώρα θα είναι συντριπτική η έκπληξη του εκλογικού αποτελέσματος. Οι δε δημοσκοπήσεις, καταγράψτε το αυτό, θα διαφοροποιηθούν άρδεν τη μέρα της προκήρυξης των εκλογών, όπου θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στον ψηφοφόρο. Διότι αυτή τη στιγμή καλείται ένα απογοητευμένο, κουρασμένο, οργισμένο εκλογικό σώμα να απαντήσει σε ένα ερώτημα που δεν αφορά το δίλημα που θα τεθεί το βράδυ των εκλογών, το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Αφορά τον ποιον προτιμά, ποιον θεωρεί καλύτερο, ποιον θεωρεί ικανότερο. Θεωρώ ότι είναι απολύτως λογικό σε αυτό το ερώτημα να πλειοψηφεί το «δεν ξέρω, δεν απαντώ» ή ο κανένας, στη φάση της απόγνωσης και της απελπισίας που βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση του εκλογικού σώματος, κυρίως της μεσαίας τάξης που έχει καταρακωθεί. Την ημέρα θα προκηρυχθούν όμως οι εκλογές. Το διακύβευμα και το δίλημα θα τεθεί μπροστά στον καθένα και στην καθεμιά. Και θα συνεχίσουμε με μια κυβέρνηση που θα λέει ναι και θα εφαρμόζει το μνημόνιο προσποιούμενοι ότι διαπραγματεύεται, ή θα επιχειρήσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση με διαφορετικό δρόμο. Και εκεί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η δύναμη εκείνη η οποία στο ρεαλιστικό διακύβευμα θα συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις από αυτές που σήμερα τον υποστηρίζουν ή συμφωνούν απόλυτα με τις απόψεις του. Και θεωρώ ότι την ίδια το ίδιο βράδυ που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, η ψαλίδα και η διαφορά θα είναι καταλυτική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία αμφιβολία σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών. Ο κ. Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, ότι δεν μπορεί ο ίδιος να σχεδιάσει. Και δεν μπορεί να σχεδιάσει διότι δεν ασκεί πολιτική. Εφαρμόζει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχεδιασμένο από την Τρόικα, εφαρμόζει το μνημόνιο δηλαδή, και μάλιστα ένα πρόγραμμα του οποίου μεταβλητές μέρα με τη μέρα αλλάζουν. Δυστυχώς προς το χειρότερο. Ποια είναι τώρα η πραγματική του δυσκολία? Η πραγματική του δυσκολία είναι ότι εάν επιλέξει να πάει στις κάλπες τώρα, θα χάσει τις εκλογές, ενδεχομένως όμως με μία δυνατότητα να τις χάσει με ένα ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν θα του δώσει τη δυνατότητα να ασκήσει προσφυγικά καθήκοντα και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να εξαντλήσει τις όποιες πιθανές δυνατότητες πηγαίνοντας προς το τέλος του δεύτερου μνημονίου να υπάρξει κάποια έστω προοπτική ή κάποιο κλείσιμο του ματιού από την πλευρά των δανειστών για προοπτική εξόδου στην κρίση.